μας φτιάχνετε εδώ, τι υπέροχα πράγματα. Ριζότο με καλαμάρι, σκόνη κουρκουμά και ξύσμα λεμονιού. Παιδιά, κοιτάξτε το αποτέλεσμα πώς είναι, υπέροχο. Ριζότο με καλαμάρι, σκόνη κουρκουμά και... ξύσμα λεμονιού. Ξύσμα λεμονιού. Υπέροχο. Και λίγο μπούκοβο για να γίνει λίγο πικάντικο. Πάρα πολύ ωραία. Το μπούκοβο λοιπόν θα αυξήσει και τις καύσεις του οργανισμού, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Μας καίει. Υπέροχο, μοναδικό και νομίζω ένα σχετικά εύκολο πιάτο, έτσι δεν είναι? Πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή το μόνο που κάνουμε, τσιγαρίζουμε λίγο κρεμμυδάκι με πιπεριά στην αρχή, ρίχνουμε το ριζάκι μας μέσα, αρμπόριο έχουμε βάλει συγκεκριμένα, το οποίο είναι ειδικό για ριζότο. Σβήνουμε με κρασάκι και σιγά σιγά προσθέτουμε ζωμό. Σταδιακά. Σε σχετικά χαμηλή φωτιά, ένα χυλώνει σιγά σιγά, βγάζει το αμυλό του, χυλώνει. Στο τέλος δίνουμε λίγο παρμεζάνα, λίγο ξύσμα λεμόνι μπούκοβο και σερβίρουμε. Υπέροχο, παιδιά, εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί εδώ πέρα βράζετε? Είναι παράλληλο. Κάνουμε ένα ζωμό για τους φίλους μας από την Κέρκυρα. Το σεφ. Α, είναι κάτι άλλο δηλαδή. Ναι. Και κάνετε ζωμό και εδώ. Σπιτικό ζωμός, υπέροχα. Και το ριζότο με σπιτικό ζωμό είναι, δεν είναι με τίποτα έτοιμο. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Όλα λοιπόν είναι φυσικά, χωρίς τη χρήση. Το φίλο μας από την Κέρκυρα να μας εξηγήσει ακριβώς. Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, εδώ φτιάχνουμε σπιτικό ζωμό από ό,τι είδα, έτσι δεν είναι? Πριν ο πατήρ Επιφάνιος είπε ότι φτιάχνει τον μπακαλιάρο με το κρεμμυδόζουμο. Εδώ γίνει το κρεμμυδόζουμο για να βγει το μπιάνκο. Το οποίο, επειδή πηγαίνω 20 χρόνια στο Άγιο Όρος, οι συνταγές σε αγιορείτες είναι απλές, όπως τις είπε, δεν υπάρχουν μυστικά. Υπάρχουν απλά πράγματα, αγάπη και μεράκι. Λοιπόν, και έτσι με αυτό το κρεμμυδόζωμα θα φτιάξουμε και εμείς το μπιάνγκο. Που είναι αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, σκορδάκι. Και τέλος, αυτό είναι. Τελικά, είδατε, τόσα χρόνια είμαστε νομίζω εγκλωβισμένοι σε αυτά τα περίπλοκα. Είναι αυτό που λέτε, τα πάρα πολύ απλά, τα οποία είναι πολύ γευστικά. Και έχουμε την τιμή και τη χαρά να τα δοκιμάζουμε εδώ. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Στο ριζότο ρίχνουμε, θέλουμε και λίγο κρασί να το σβήσουμε κάποια στιγμή, όχι? Λίγο κρασί? Ναι. Ναι, βέβαια. Με το που σουτάρουμε το ριζάκι, προσθέτουμε λίγο κρασί. Παιδιά, δίνει μια παραπάνω ένταση στο τελικό αποτέλεσμα. Είδες λοιπόν που το ένστικτό μου οδήγησε στο σωστό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, παιδιά, είμαι ικανός να έρθω να φοιτήσω στη σχολή σας κάποια στιγμή. Όταν θα βρεθούμε στα διέξοδα από την δημοσιογραφία. Τόσα χρόνια στο Φεστιβάλ Ευκαλύπτης Γαστρονομίας, νομίζω ότι έχεις αποκτήσει ικανοποιητικές γνώσεις. Η αλήθεια είναι πως έχω. Δεν έχω παράπονο. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα και σε μένα.